Καλησπέρα σας. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι εκπομπή Newsroom του Omnia TV. Με τα θέματα της ημέρας, από την επικαιρότητα της ημέρας, όπως διαμορφώθηκαν στην κοινότητα του Omnia TV. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φυσικά με το σημερινό, έτσι, φλέγω να στο χαρακτηρίσουμε θέμα, που είναι η εισβολή της αστυνομίας στο υποκατάληψη αμαξοστάσιο στα Σεπόλια, στο αμαξοστάσιο του μετρό, το οποίο είχαν καταλάβει και οι απεργοί εδώ και 8 ημέρες. Σήμερα ήταν η ένατη ημέρα απεργίας, δηλαδή ξημερώνει η ένατη ημέρα απεργίας. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα μπήκαν οι αστυνομικές δυνάμεις με τη βοήθεια των ΕΚΑΜ. Με χρήση πολιορκητικού κρυού, αυτά που ανοίγουν τις πόρτες και σε καταλήψεις, όπως έχουμε δει πολλές φορές. Υπάρχει το σχετικό βίντεο από την... Να το δούμε και μετά θα αναφέρουμε και τις υπόλοιπες πληροφορίες. Δεν έχουμε ακόμα το βίντεο, συμβαίνουν αυτά. Δεν έχουμε Μέσα στη νύχτα να πούμε ότι επίσης είχε ξεκινήσει η χειροκόλληση των φύλων επίταξης στα σπίτια των απεργών. Από ό,τι ανέφεραν, χτυπούσαν τα κουδούνια των ανθρώπων μέσα στα άγρια μεσάνυχτα. Η επίταξη, να πούμε ότι είχε αποφασιστεί χθες σε μια τετραμισάωρη σύσκεψη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων Κώστα Χατζηδάκη. Επί 4 ώρες συνεδρίαζαν οι δυο τους για να αποφασίσουν αν θα κάνουν τελικά επίταξη ή όχι. Λοιπόν, κατά την εισβολή των ΜΑΤ δεν υπήρξε κάποια αντίσταση από τους εργαζόμενους. Έγιναν 3 προσαγωγές, οι οποίοι από ό,τι μαθεύτηκε έπειτα αφέθηκαν ελεύθεροι. Στη μία το μεσημέρι είχαν καλέσει ο σύλλογος, το Συνδικάτο των Εργαζομένων στην Αττικό Μετρό, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο αμαξοστάσιο, στα Σεπόλια, η οποία και πραγματοποιήθηκε, έγινε με τη συμμετοχή και αλληλέγγυων, συγγνώμη, και από Ανταρσία και από τον Αναρχικό Χώρο και από εργαζόμενους σε λεωφορεία και άλλα μέσα. Πραγματοποιήθηκε πορεία προς τον σταθμό του μετρό στον Άγιο Αντώνιο, που έγινε και συμβολική κατάληψη εκεί μετά τις 3 το μεσημέρι. Και κατόπιν τούτου οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν και άρχισαν να αποχωρούν και τα ΜΑΤ από το αμαξοστάσιο στα Σεπόλια. Και τελικά μέχρι το απόγευμα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των σειρμών με λιγότερα δρομολόγια. Με δρομολόγια Σαββάτου. Δρομολόγια Σαββάτου δηλαδή. Έχουμε το βίντεο, να το δούμε. Thank you.
από τώρα να βρει το κανάλι και το λίγο θα ανεβάσει το κανάλι το λοιπόν. Εμείς ευχαριστώ. Λοιπόν, είδαμε την εισβολή. Η εισβολή έγινε με, έτσι όπως το σχολίασαμε, κρυό όχημα τάγκς. Οι δημοκρατές εισβάλλουν με κρυό. Ναι. σε... Όπως χρησιμοποιήθηκαν και στις καταλήψεις κτλ. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Να πούμε ότι συνεχίζεται και αύριο η απεργία των ΕΘΕΛ. Από αύριο ξεκινάνε επαναλαμβανόμενες. Στα λεωφορεία, έτσι. Στα λεωφορεία. Ναι. Από αύριο ξεκινάνε επαναλαμβανόμενες 24 ώρες οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ. Τα τρόλεϊ επίσης συνεχίζουν με επαναλαμβανόμενες 24 ώρες και ο προαστιακός παρομοίως. Να σημειωθεί εδώ τώρα ότι σχόλιο να κάνουμε πάνω στο θέμα. Υπόθηκε ότι δεν συμπαρίσταται κανείς, ας πούμε, στους εργαζόμενους του μετρό, το οποίο δεν ισχύει. Δεν νομίζω. Θεωρώ ότι υπήρχε... Νομίζω ότι υπάρχει γενικότερο, έτσι, γενικότερα ένα κλίμα συμπαράστασης. Μέχρι το ΚΚΕ. Και από εργαζόμενους και από όλους τους πολιτικούς χώρους της αριστεράς, αλλά και αλλού. Δηλαδή, αυτό είναι το γεγονός ότι δέχτηκαν την επίταξη και πήγαν. Αποδίδεται στο φόβο τους, γιατί πιθανότατα θα περνούσαν αυτόφορο και μετά τα αυτά ίσως αντιμετώπιζαν και την απόλυση, πέρα από τις ποινές που προβλέπονται 5 με 20 χρόνια κάθειρξης. Ωστόσο, θα μπορούσαν συλλογικά, σαν σωματείο, σαν εργαζόμενοι, να αρνηθούν να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Δεν νομίζω να φυλακίζονται για να δικάζονται 2.500 άτομα. Ακριβώς, ότι μιλάμε για 2.500 άτομα, το κάνει εντελώς απίθανο το γεγονός του να γίνονται μαζικές δίκες 2.500 ατόμων και κατά δίκη τους σε φυλάκιση. Δηλαδή αυτό είναι παλαβό. Επίσης, είναι μάλλον απίθανο, όχι μάλλον, είναι εντελώς απίθανο το να απέλυαν ξαφνικά όλο το προσωπικό του μετρό. Φυσικά. Εκτός πια και αν τίθεται θέμα μη συμφωνίας μεταξύ των εργαζομένων του μετρό, δηλαδή οι περισσότεροι να ήθελαν πια να επιστρέψουν στις δουλειές τους ασχέτως του αποτελέσματος. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά το σχόλιο που γενικά κυκλοφορεί ότι εντάξει είναι δικαιολογημένος ο φόβος, νομίζω ότι δεν στέκει με δεδομένη και τη συμπαράσταση και από όλους τους άλλους εργαζόμενους των αστικών συγκοινωνιών και από άλλους χώρους, δηλαδή εδώ και το ΚΚΕ έβαλε, ας πούμε, την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία να κηρύξει προειδοποιητική διήμερη απεργία, 48 ώρια απεργία στα λιμάνια, ας πούμε, δηλαδή βάζοντας και άλλο ένα μεταφορικό μέσο στο χώρο. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να παράσουμε και στην επόμενη είδηση. Αφέθηκαν ελεύθεροι πόρους οι δύο αστυνομικοί. Αν θυμόσαστε, είχαμε αναφερθεί και χθες, οι οποίοι τραυμάτισαν σοβαρά δύο έφηβους, έναν νέο 16 ετών, ένα παιδί 16 ετών θα έλεγα, και έναν 19 ετών, κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης στο Ηράκλειο Κρήτης. Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο οι δύο νεαροί, γιατί δεν είχαν μαζί τους την άδεια δεν είχαν άδεια για τη μηχανή. Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν είχε πινακίδες η μηχανή, ωστόσο αυτό διαψεύδεται από αυτόπτη μάρτυρα. Να πούμε επίσης ότι υπήρχε μία μάρτυρας η οποία ανέφερε ότι είδε τους αστυνομικούς τον έναν από τους δύο αστυνομικούς να σπρώχνει με το πόδι του τη μηχανή και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να η μηχανή να ανατραπεί. Λοιπόν, οι δύο αστυνομικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες, βρέθηκαν εντελώς τυχαία και άλλοι δύο μάρτυρες. Η μία γυναίκα ισχυρίστηκε ότι είδε το περιστατικό από τον μπαλκόνι της, όπου βρισκόταν στις 11:20 το βράδυ, τη νύχτα,
Κάθοντας στο μπαλκόνι, όπως κάθε φυσιολογικός άνθρωπος μέσα στο χειμώνα. 24 Ιανουαρίου, ας πούμε, νύχτα, 11.30 ώρα, να κάθεσαι στο μπαλκόνι σου, είναι πολύ λογικό. Ναι, ναι. Ένας άλλος επιχειρηματίας επίσης ισχυρίστηκε ότι είδε το περιστατικό και ότι δεν υπήρχε κάποια εμπλοκή μεταξύ της μηχανής και των αστυνομικών. Τέλος πάντων, είχε ως αποτέλεσμα η πτώση αυτή της μηχανής να τραυματιστούν πολύ σοβαρά με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις τα δύο αυτά παιδιά, τα οποία νοσηλεύονται ακόμα σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο οι γιατροί λένε ότι η κατάσταση χαρακτηρίζεται στάσιμη. Στην εντατική, είναι σε σταθερή κατάσταση. Ναι, ναι, σε σταθερή κατάσταση. Να δούμε πώς, τι έκβαση θα έχει τελικά η υπόθεση. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Στην Λάρισα, μια ομάδα φασιστών νεαρών επιτέθηκε με ξύλινα ρόπαλα και πέτρες σε ένα μίνι μάρκετ που ανήκε σε Πακιστανό μετανάστη, στο οποίο μέσα βρίσκονταν εκείνη την ώρα και άλλοι βέβαια μετανάστες, όπως συνηθίζεται να ψωνίζουν, φωνάζοντας φασιστικά συνθήματα. Επιτέθηκαν και προξένησαν φθόρες, ενώ προκάλεσαν και ελαφρά τραύματα, ευτυχώς, σε ένα από τα άτομα που βρίσκονταν εκεί. Η αστυνομία που ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά πήγε στο σημείο και προσήγαγε συνολικά 18 άτομα, δηλαδή εκτός από τους επιτιθέμενους που ήταν περίπου 15 με 20, και 12 από αυτούς, 12 από τους επιτιθέμενους και 6 από τα θύματα της επίθεσης. Γιατί ό,τι πιο λογικό όταν δέχεσαι επίθεση, να προσαχθείς και εσύ μαζί με αυτόν που σου επιτίθεται από την αστυνομία. Λοιπόν, από τους 12... Από τα 12 άτομα που προσήχθησαν λοιπόν από την συμμορία, και νομίζω ότι ο όρος συμμορία είναι πολύ... γιατί διστάσαμε λίγο να το βάλουμε, αλλά τελικά είδαμε ότι είναι πολύ σωστός στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, από τα 12 άτομα λοιπόν, που προσήχθησαν, τελικά μόνο τα 8... για τα 8 σχηματίστηκαν... τα 8 συνελήφθησαν με κατηγορίες πλημμυρικού χαρακτήρα. Από τους 8 συλληφθέντες τώρα, ο ένας είναι 23χρονος και οι υπόλοιποι 7 έχουν ηλικία μεταξύ 16 και 17 χρονών. Λοιπόν, η αστυνομία, να πούμε ότι στο δελτίο τύπου που εξέδωσε, δεν έκανε φυσικά κανέναν λόγο για ρατσιστική βία. Για άλλη μια φορά. Έτσι, για άλλη μια φορά. Ναι, έχουμε και το. Ακόμα και στη δολοφονία. Και την πρόσφατη τη δολοφονία. Πακιστανού πάλι. Στα Πετράλωνα. Όπου δεν αναφέρθηκε πουθενά, ούτε καν ο εισαγγελέας δεν έβαλε στις κατηγορίες μέσα τα ρατσιστικά κίνητρα ως επιβαρυντική περίπτωση. Βέβαια, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να μην μπουν. Δηλαδή, για ποιο λόγο θα μπορούσε μια ομάδα 16χρονων, 17χρονων. Να επιτεθεί σε ένα μίνι μάρκετ που ανήκει σε μετανάστη. Την ώρα που και έχει και άλλους μετανάστες μέσα. Δεν λογοφέρανε κάτι τέτοιο. Ευνηδιαστικά. Και φωνάζοντας και ρατσιστικά συνθήματα. Εντελώς τυχαία. Μάλλον είναι τυχαία. Έτσι τους ήρθαν. Είπα να πούμε ένα σύνθημα. Ποιο σύνθημα να πούμε, ξέρω εγώ. Έμα την ύφεση. Ναι, ναι. Ο τραυματίας, ο ελαφρά τραυματίας ευτυχώς από την επίθεση, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι έξω ο άνθρωπος. Ευτυχώς δεν χτύπησε σοβαρά. Λοιπόν, για να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, το σχετικό. Σχετικά με την επιχείρηση Xenios Zeus. Η οποία συνεχίζεται έτσι ακάθεκτη και βέβαια δεν παρακολουθείται πια από κανέναν, δεν είναι στα έτσι, κεντρικά θέματα της επικαιρότητας, πώς εξελίσσεται αυτή η ρημάδα, η επιχείρηση που διαφημίστηκε τόσο πολύ. Ωστόσο, χθες προσήχθησαν 152 άνθρωποι, αλλοδαπή. Απλώς προσήχθησαν, έτσι, επειδή ήταν αλλοδαποί. Από αυτούς συνελήφθησαν οι δύο από αυτούς, όχι για παράνομη μετανάστευση, αλλά για λαθρεμπόριο. Μπορούμε, αν δούμε και τις προηγούμενες ημέρες, τα αποτελέσματα των προηγούμενων ημερών, για παράδειγμα, 24 του μηνός, προσήχθησαν 352 άνθρωποι, δεν συνελήφθη κανένας. Αν δούμε 23 του μηνός, προσήχθησαν 471 αλλοδαποί και συνελήφθη ένας που δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις παραμονής, όπως χαρακτηρίζονται. Άρα οι 470 προσαγωγές είναι περιστατικά ρατσιστικής βίας εκ μέρους της αστυνομίας. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τα συμπεριλαμβάνουμε στα περιστατικά ρατσιστικής βίας. Ας πούμε, δηλαδή, ποια μέρα δεν είχε καμία σύλληψη.
Είχε... Πολλές μέρες βέβαια τελευταία. Ναι, ναι. Είναι γελίο, ας πούμε, γελίο το σκεπτικό της επιχείρησης. Θυμάσαι ποια μέρα ήτανε? Στις... τώρα το λοιπόν, ναι. Στις 24. Ναι, 24. Προσήχθησαν... 23, συγγνώμη, 23. 352 άνθρωποι, οι οποίοι απλώς προσήχθησαν επειδή είναι αλλοδαποί και φαίνονται ότι είναι αλλοδαποί, ότι δεν είναι ντόπιοι, ας πούμε, κτλ. Οι οποίοι, από τους οποίους... Κανένας δεν συνελήφθη. Δεν συνελήφθη απολύτως κανείς. Δεν πρόκειτο δηλαδή για προσαγωγές με κάποια βάση. Η μόνη βάση τους είναι ότι είναι ξένοι, είναι αλλοδαποί. Φαίνονται στους αστυνομικούς ως αλλοδαποί. Ενδιαφέρον βέβαια θα είχε στα στοιχεία των προσαγωγών να έλεγε ότι πόσοι από αυτούς τελικά δεν ήταν και αλλοδαποί. Ναι. Αυτό δεν θα αναφερθεί ποτέ βέβαια. Έτσι. Το ότι έγιναν οι προσαγωγές στα πλαίσια της επιχείρησης ξένιος ΖΕΦΣ δεν σημαίνει ότι και όλοι αυτοί που προσάγονται είναι και όντως αλλοδαποί. Ναι, κάποιοι μπορεί να έχουν για παράδειγμα κανονικά χέρια, να είναι μαύροι και να έχουν κανονικά. Να έχουν ελληνική υπηκότητα. Αυτοί φαντάζομαι ότι προσαγάγονται οι άνθρωποι και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν προσαχθεί πολύ περισσότερες από μία φορές. Πρόσφατο είναι το άρθρο του BBC που είχε κάνει ένα συγκεντρωτικό με όλα τα περιστατικά τουριστών οι οποίοι υπέστησαν τον ξένιο Δία. Λοιπόν, να δούμε συγκεντρωτικά μέχρι και χθες. Προσήχθησαν 73.100 αλλοδαποί. Εδώ πέρα δεν ξέρω βέβαια αν είναι 73.100 προσαγωγές ή 73.100 άτομα, γιατί όπως είπα μπορεί να προσήχθησαν δύο φορές ο καθένας για παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, συνελήφθησαν 4.352 αλλοδαποί, επειδή δεν πληρώσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις παραμονής όπως αναφέρονται. Συνελήφθησαν συνολικά, και από αυτό καταραίει και λίγο ο μύθος της εγκληματικότητας των μεταναστών, συνελήφθησαν συνολικά 59 άτομα αλλοδαποί και ημεδαποί κατά αυτό τη διάρκεια. Αυτά είναι τα συγκεντρωτικά, όχι, είναι... Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής συγκεντρωτικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Καταρχήν να βγάλουμε αυτούς που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις παραμονής της χώρας, είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, 73.100 προσαγωγές, ναι. Έτσι. Έχουμε 4.352. Ναι, ναι. Έναντι 73.000 που προσήχθησαν. Ναι. Είναι μόλις το 0,06%. Το 6% Όχι, είναι το 6%. Ναι, συγγνώμη. 0,06% ναι, είναι 6%. 6%, συγγνώμη, 6% του συνόλου των αλλοδαπών που βρίσκονται στη χώρα είναι μόλις οι παράνομοι. Και ναι, να κάνουμε και έναν υπολογισμό... Των εγκληματιών. Των εγκληματιών, αυτοί που συνελήφθησαν και μιλάμε για οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Βαριά, για κακουργήματα. Διακίνηση νόμιμων μεταναστών. 59 έναντι 37.000, 73.000, 37. Ναι, και μιλάμε και για παρακόλληση οχημάτων. Είναι το 0,08%. Ναι. Οι εγκληματίες είναι 0. Και Έλληνες και μεταξύ των οποίων είναι και οι μεδαποί συλληφθέντες. Απλώς έτυχε να. Επειδή έγιναν δειγματοληπτικοί, ας πούμε, έγιναν έλεγχοι γενικότερα, διαπιστώθηκε ότι και κάποιοι από τους Έλληνες φυσικά. Παρανομούσαν και βάζοντας, ότι... βάζοντας λοιπόν και τους Έλληνες μέσα που παρανομούν, ας πούμε, σε αυτό το ζήτημα, από τους αλλοδαπούς, ένα ποσοστό 0,08%. Όχι, είναι 0,08%. Είναι, δεν είναι 8 της χιλής, είναι 8 της δεκάκης χιλής. Και σαν ένα σχολείο φαντάζομαι ότι άμα κάνεις έναν έλεγχο, ας πούμε, φαντάζομαι τουλάχιστον ένα 1% ας πούμε, θα βρεθεί κάτι να τσιχαριλίκει κάτι. Δηλαδή είναι νομοταγής η μετανάστες. Φαντάζομαι πως ναι. Είναι νομοταγής. Πρέπει να το... νομίζω ότι είναι μια διαπίστωση πλέον. Να κάνουμε και τα ποσοστά και στους Έλληνες, έτσι, να δούμε έτσι πόσοι καταδικάζονται. Ναι. Έτσι αν γίνει ένας δειγματοληπτικός έλεγχος στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, δεν νομίζω. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Αμέσως μετά. Στις 9 η ταινία Das Experiment, το πείραμα, μια γερμανική ταινία, που αποτελεί δραματοποίηση του πειράματος που είχε γίνει στην Καλιφόρνια, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Είναι
αφορά το πείραμα που είχε γίνει με τους εθελοντές που δήλωσαν κάποιοι δεσμοφύλακες και κάποιοι φυλακισμένοι. Καταλώ, και μπήκαν στους ρόλους. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το πείραμα. Η ταινία είναι πάρα πολύ καλή πάντως. Συνίσταται. Το πείραμα του Στάνφορντ. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Αυτό καλό είναι. Βράδυ από εμάς. Και χαρά, καλό βράδυ.